Το γαλλικό νησί της Μαρτινίκα βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο lockdown, καθώς τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται ραγδαία. Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει και ορισμένοι ασθενείς θα διακομιστούν στο Παρίσι. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε άλλη μια υπερπόντια κτήση της Γαλλίας, το νησί Ρεϊνιόν στον Ινδικό ωκεανό. Οι γαλλικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα στις περιοχές αυτές, όπου το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πολύ χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Θα το αντιμετωπίσουμε όπως έρθει, γιατί δεν υπάρχει λόγος να αντιδρούμε έντονα. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες. Είναι τόσο απλό. Η Ιταλική ακροδεξία δεν υιοθετεί αυτή τη στάση. Βουλευτές του κόμματος Αδέρφια της Ιταλίας προχώρησαν σε διαμαρτυρία εντός του κοινοβουλίου, εκφράζοντας αντίθεση στο μέτρο του Green Pass. Είναι το πράσινο διαβατήριο που σύντομα θα απαιτείται από όσους πολίτες κάνουν χρήση δημόσιων χώρων, καθώς τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται ανησυχητικά στην Ιταλία. Κίνητρα για τον εμβολιασμό των δημόσιων υπαλλήλων χορηγεί η κυβέρνηση της Τσεχίας. Ο Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπης ανακοίνωσε πως όσοι ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό τους θα ανταμείβονται με 2 ημέρες κανονικής άδειας. Στη Γερμανία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υιοθετεί αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους που μπαίνουν στη χώρα. Από την Κυριακή, όλοι οι ταξιδιώτες άνω των 12 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει πρόσφατα θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό τεστ COVID για να περάσουν τα γερμανικά σύνορα ανεξαρτήτως μέσου μεταφοράς.